Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Φουλ επίθεση εδώ, στον Λίμπερο, όπως κάθε μεσημέρι από τις 2 μέχρι τις 3. Με όλα όσα θέλετε να ξέρετε. Η έφεση του ΠΑΟΚ κατατέθηκε, όπως είναι γνωστό, την Δευτέρα. Ορίστηκε η Τετάρτη ως μετά το Πάσχα, ημερομηνία εκδίκασης, ημέρα εκδίκασης της έφεσης της ΠΑΕΠΑΟΚ στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης του κυρίου Καποδίστρια να δώσει, να χαρίσει, να δωρήσει το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην ΑΕΚ τους 3 βαθμούς και να αφαιρέσει από τον ΠΑΟΚ 3 βαθμούς για φέτος, 2 βαθμούς για του χρόνου και κλεισμένων των θυρών και 4 βαθμούς για του παραχρόνου και 47 βαθμούς για την περίοδο 2020-2021. Σήμερα δεν θα πούμε τα ίδια, μεγάλη Τετάρτη. Θα ασχοληθούμε λίγο με τα της διαιτησίας που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι τα παρακολουθούμε όλοι με και με αγωνία θα έλεγα, ως προς τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και με αυτές που θα πρέπει να συντελεστούν τα επόμενα χρόνια για να δούμε ένα ποδόσφαιρο όπως το έχουμε στο μυαλό μας και όχι όπως αυτό που βλέπουμε. Θα συζητήσουμε λοιπόν με έναν από τους ανθρώπους που την έχουν φάει τη διαιτησία με το κουτάλι, κυριολεκτικά και πρόεδρος έκανε στην ΚΕΔ και πολλά, τον κύριο Μάλα Ματεβεκέλη που τον έχουμε στη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Είστε καλά? Δόξα στον Θεό. Μάλιστα. Από υγεία είμαστε, εντάξει. Από υγεία. Εντάξει. Okay. Γιατί αν δεν έχεις την υγεία, σου ψάχνει να την βρεις. Αφού την έχεις, ασχολείσαι και με άλλα. Έτσι. Εντάξει. Πρώτα Θεός να είμαστε γεροί και να ασχολούμαστε. Θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Διαβάζουμε προχθές τον τύπο ότι σχεδόν με άριστα βαθμολόγησε ο παρατηρητής, νομίζω από τη Δράμα είναι, τον Θάνο. Και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, όχι μόνο δηλαδή δεν παραπέμπεται, αλλά του είπε και μπράβο. Προκύπτει στην πορεία ότι δεν τον βαθμολόγησε με άριστα και ότι ο βαθμός του είναι παραπέμψιμος με αποτέλεσμα να παραπέμπεται ο Θάνος για όσα έκανε στο ΆΚΑ. Ποια είναι η αλήθεια τελικά? Κώστα, δυστυχώς πρέπει από εδώ και πέρα να βλέπουμε και το όνομα του δημοσιογράφου που γράφει το κείμενο. Δυστυχώς. Νομίζω ότι ήταν ένα επικοινωνιακό παιχνίδι κάποιον για να δείξουν ότι ο διαιτητής, παρά τα λάθη που έκανε, πέρασε αλόβητος από το γήπεδο. Ναι. Αυτό ευνοεί ξεκάθαρα την ΑΕΚ, η οποία ευνοήθηκε από την παρουσία του κυρίου Θάνου. Αλλά να μπούμε σε αυτό σιγά σιγά. Τελικά η αλήθεια ποια είναι? Τι λένε οι πληροφορίες? Γιατί οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο βαθμός είναι χαμηλός και ο Θάνος παραπέμφθηκε. Η δικιά μου πληροφόρηση που έχω είναι ότι ο παρατηρητής έκανε τη σωστά τη δουλειά του. Έγραψε αυτό που είδε. Και αυτό που είδε δυστυχώς δεν τιμά ούτε τον κύριο Θάνο ούτε την ελληνική διαιτησία. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν ένα δεδομένο ότι πράγματι ο βαθμός είναι παραπέμψιμος και ο κύριος Θάνος θα παραπέμφθει. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι πώς είναι δυνατόν να διαρρέουν. Φαντάζομαι δεν ξέρετε, όχι φαντάζομαι δεν ξέρετε. Λέω όμως, πώς μπορεί να διαρρεύσει κάτι τέτοιο αν δεν υπάρχει πληροφορία από τον παρατηρητή ή από την ΕΠΟ? Που θεωρώ ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση προς τους δημοσιογράφους, ούτε από τον παρατηρητή ούτε από την ΕΠΟ, τουλάχιστον μέχρι να πάρει την έκθεση. Ακριβώς και νομίζω ότι είναι κατά το δοκούν ή κατά το τι συμφέρει. Κατά το τι συμφέρει. Τα γραφόμενα. Μάλιστα. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι παίζετε παιχνίδι με τους παρατηρητές, διότι είναι κάτι το οποίο ευρέως κυκλοφορεί στη διάρκεια της φετινής περίοδου? Κοίταξε, γιατί? Αυτό το είναι ένα κομμάτι που μπορείς να το παρακολουθήσεις καταρχάς. Ναι. Βλέποντας το παιχνίδι που έχει παίξει ένας διαιτητής, βλέποντας το λάθος που έχει κάνει, αν έχει κάνει, και βλέποντας τον χρόνο τον οποίο μένει έξω. Αυτό είναι κάτι που μπορείς, ας πούμε, παρακολουθώντας τους ορισμούς που γίνονται, να καταλάβεις αν αυτός ο διαιτητής έχει παραπερθεί ή αν αυτός ο παρατηρητής έχει κάνει τη δουλειά του σωστά. Υπάρχει παραπομπή και για τους παρατηρητές? Δηλαδή, τι λέω, ότι διαπιστώνουμε σε κάποιες περιπτώσεις ότι ο
τάδε παρατηρητής, ο Βασιλόπουλος χαρίζεται. Οι αδικοί διαιτητές. Τι γίνεται, ποια είναι η διαδικασία και ποια είναι η αρμόδια αρχή. Κατά τη φετινή χρονιά η ΚΕΔ είναι η αρμόδια και ο αρμόδιος για τους παρατηρητές είναι ο κ. Σακελίδης. Κατά τη φετινή χρονιά έχω μάθει ότι και όταν οι εκθέσεις δεν είναι σωστά γραμμένες, δηλαδή υπάρχουν λάθη τα οποία δεν έχουν περάσει μέσα, επιστρέφονται οι εκθέσεις πίσω και ο παρατηρητής γράφει ακριβώς αυτά που έχουν γίνει. Δηλαδή δεν ξεφεύγουν. Δεν κάνει τα εκείνα που γινόταν, εκείνα που ξέραμε ότι κάνει ό,τι θες και μη φοβάσαι, δεν υπάρχουν. Ο κάθε παρατηρητής κοιτάζει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν δεν είναι σωστή η έκθεση, όπως στο σχολείο μας έλεγε η καθηγήτρια, απ, πάρ' το πίσω το γραπτό σου, είναι... παίρνεις 9. Ναι, αλλά δεν ξαναγράφαμε. 9-9, ό,τι γράφαμε. Όχι, όχι. Εδώ ξαναγράφει. Αν υπάρχει κάτι, το έχω ακούσει από πολλούς παρατηρητές, ναι, ζητώντας. Ναι. Ότι έχει γίνει αυτό κατά επανάληψη όταν κάτι δεν είναι όπως το βλέπει η ΚΕΔ, γιατί η ΚΕΔ αποτελείται από άτομα έμπειρα πάνω στη διαιτησία και βλέπει αν είναι ή δεν είναι ή τι είναι, και αν ποτέ κάτι δεν είναι σωστά γραμμένο επιστρέφει η έκθεση πίσω και φυσικό είναι αυτός εκείνος ο παρατηρητής να κάθεται και έξω και πιστεύω ότι αυτό λέω. Προσπαθούν... υπάρχει έλεγχος ώστε ο παρατηρητής που επανειλημμένα δεν κάνει καλά τη δουλειά του, δεν λέω για μία φορά, λέω επανειλημμένα δεν κάνει καλά τη δουλειά του, μένει λίγο στο σπίτι να ξεκουραστεί. Ότι είναι ελαχιστότατες αυτές τις περιπτώσεις. Να μην πω ότι στο ένα χέρι, στα δάχτυλα του ενός χεριού, αν μετριούνται κιόλας. Γιατί ο κάθε παρατηρητής τον ενδιαφέρει κακά τα ψέματα, τα χρόνια είναι πολύ δύσκολα και ο καθένας κοιτάζει να είναι στη θέση αυτή η οποία έχει μια καλή αμοιβή και να κάνει σωστά τη δουλειά του. Άρα λέτε ότι υπάρχει έλεγχος. Και υπάρχει, ναι, και διάθεση από τους παρατηρητές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Το δέχομαι. Δεν, όχι, είναι ακριβώς όπως το λέμε. Okay, okay. Πάμε λοιπόν να κρίνουμε την φετινή χρονιά σε ό,τι αφορά τη διαιτησία. Mm-hmm. Τι έχουμε δει. Καταρχάς, προχθές μιλώντας πάλι με συναδέλφους, ίσως και λίγο περισσότερο εκνευρισμένους, αναφέρθηκα σε όλους. Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία δείχνουν ότι έχουν πολλά προσόντα, ότι έχουν πολύ καλά στοιχεία και αν συνεχίσουν όμως να στηρίζονται στις δυνάμεις τους και μόνο, γιατί δεν χρειάζονται κανέναν προστάτη, δεν χρειάζονται κανέναν να τους στηρίξει. Όταν ο διαιτητής είναι σωστός στο γήπεδο μέσα, κανένας δεν μπορεί να τον ακουμπήσει. Τώρα σ' ακούω. Θεωρώ ότι είναι λάθος το γεγονός ότι αποδεχθήκαμε, μας βάζω όλους σε μια κοινωνία ποδοσφαιρική. Κάποιοι έχουν αρμοδιότητες από αυτό που θα πω, κάποιοι όχι. Είναι λάθος που αποδεχτήκαμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με διαιτητές στις λίστες, όπως είναι ο Αρετόπουλος, όπως είναι ο Μάνταλος, όπως είναι διαιτητές οι οποίοι έχουν παρελθόν επιβαρημένο, βεβαρημένο και έχουν συνδέσει το όνομά τους με πολύ κακές αναμνήσεις για τους Έλληνες φιλάθλους. Κοίταξε, έχω αντίθετη άποψη για ποιο λόγο. Ναι. Επειδή θυμάμαι το πώς λειτουργήσαμε σαν κέντρο εκείνα τα χρόνια. Ναι. Όταν βγήκαμε με τον Γιώργο τον Μπίκα αρχιδιετή. Ναι. Πρώτα είδαμε τι μπορούσαμε από τη Β' Εθνική να ανεβάσουμε. Ναι. Είδαμε τον αριθμό που μπορούμε να ανεβάσουμε και μετά πήγαμε στον αριθμό που έπρεπε να κόψουμε. Ναι. Κάτι τέτοιο πιστεύω κάνανε και ο κύριος Κουκουλάκης με τον κύριο Τριτσόνη όταν το αναλάβανε. Γιατί το να πάρεις ένα μπλάνκο και ένα στυλό και να σβήνεις και να γράψεις είναι πολύ εύκολο. Το θέμα είναι αν κάποιο παιδί το ανεβάσεις λίγο πριν είναι έτοιμο, ναι, κάνεις διπλό κακό, γιατί και δεν θα σε αποδώσει αλλά και θα τον χάσεις, ενώ αν καθίσεις άλλο ένα χρόνο στη Β' Εθνική να αποκτήσεις και άλλη εμπειρία, μπορεί να σου προσφέρει περισσότερα. Σωστή. Εγώ πιστεύω ότι έτσι λειτουργήσανε, γι' αυτό και κάποιοι κύριοι όπως αυτούς που αναφέρουμε συνέχεια, τον κύριο Κομίνη, τον κύριο Αρετόπουλο, παραμείναν στους πίνακες. Αυτό λέω όμως. Παρέμειναν αυτοί στους πίνακες. Και το αποτέλεσμα είναι ποιο? Να κλαπεί ένας τίτλος από τον ΠΑΟΚ. Ο Αρετόπουλος δεν είχε το ανάστημα να πει πού πάει ο Ολυμπιακός. Δεν είχε το ανάστημα να λειτουργήσει σύμφωνα με τα όσα συνέβησαν. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Έγραψε άλλα στο Φίλο Αγώνας και άλλα σε αυτά που του ζήτησε η κυρία. Ναι, αλλά ορίστε που φτάσαμε με αυτούς τους διαιτητές. Καλύτερα να είχαμε τον Ταδόπουλο από την Β' Εθνική. Ο Κομίνης φοβάται να πει ποιο είναι το σκορ
και ποιο είναι το τέτοιο, το, πώς το λένε. Ο Θάνος, όπου βρει την ΑΕΚ... Είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο λόγο δεν πήγε να καταθέσει ότι θα πήγαινε μία μέρα και θα γυρνούσε, ποιο είναι το πρόβλημά του. Δηλαδή αν οριζόταν τόσο στις αγωνιστικές στα παιχνίδια, δεν θα πήγαινε. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να υπάρχει κάτι προσωπικό θέμα, το οποίο είναι σοβαρό και κακώς αναφερόμαστε. Αλλά πιο σοβαρό θέμα. Ωραία, θα μπορούσε να πει ότι δεν μπορώ, μπορώ σε μια εβδομάδα. Από την ώρα που τα έκανε όπως τα έκανε, ήταν καταδικασμένος, ήταν υποχρεωμένος να πάει ό,τι και αν υπήρχε. Τι να πω, δηλαδή. Το να ρωτήσω τη γνώμη σας για το αν θα πρέπει να είναι του χρόνου όλοι αυτοί στις λίστες, το θεωρώ περιττό. Εγώ νομίζω ότι αν αυτοί κρίνουν ότι μπορούν να σταθούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να μείνουν, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω να μπορούν πλέον να σταθούν. Από την ώρα που δεν θα μπορούν να παίξουν μία, δύο και τρεις ομάδες, δεν τους κάνει τέτοιους. Τι να κάνει, θα παίξει ο Πάουκ, τον ο Αρετόπουλος τον Πάουκ και ο Κομίνης θα ξαναπέξει τον Πάουκ. Ακριβώς. Να αγωνιστεί ο Πάουκ. Εγώ να πω την αλήθεια, περίμενα κάποιες παραιτήσεις όπως ο κύριο Καρφόγλου, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω. Καμία. Όχι, ο κύριος Κίζας που είχε και εκείνο την αξιοπρέπεια να πει ότι δεν είναι δίκαιο να με υποβιβάζεται και δεν θα περιμένω να Χριστούγεννα. Υπάρχουν και άτομα με αξιοπρέπεια όπως ο Κίζας και ο Καρφόγλου. Ναι, αλλά οι άλλοι δεν έχουν αξιοπρέπεια από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, αυτός σας φροντίσει και να τους στείλει από μόνοι τους εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Έχει γεννάται ένα ερώτημα το τελευταίο διάστημα. Τι κάνει ο Περέιρα, είναι καλά, πώς περνάει, τρώει τα ψάρια του, τα κρασιά του, τι γίνεται. Τι δεν εικόνα έχετε καμία, αποκομίσει εσείς? Καμία εικόνα. Απολύτως καμία εικόνα. Με τους διεθνείς εδώ, διεθνείς εκεί. Δεν μπορώ να ξέρω. Όχι. Δεν είδα κάτι για να μπορώ να μιλήσω για το συγκεκριμένο. Δεν βλέπουμε κάτι. Δεν είναι θετικό ότι δεν βλέπετε κάτι, να ξέρετε. Όχι. Καταρχάς δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πηγαίνει στα γήπεδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εκτός αν πηγαίνει και δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι. Ο Περέιρα, πώς πάει στα γήπεδα? Καμουφλαρισμένος πηγαίνει. Δεν ξέρω. Εγώ τότε θυμάμαι που ήμασταν με τον Γιώργο τον Μπίκα, πηγαίναμε σε όλα τα. Δεν αφήναμε γήπεδο. Δίνεται Τόνι Φίνο και πηγαίνει στα γήπεδα και δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν ξέρω. Άλλη ερώτηση να κάνω. Στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, δεν θα έπρεπε να οριστεί ένας διεθνής διαιτητής να παίξει? Εδώ δεν ορίστηκε διεθνής βοηθός στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ που γερνόταν το πρωτάθλημα. Εκείνο το παιχνίδι βάλεις εσύ, που ο Παναθηναϊκός φέτος δυστυχώς δεν είναι αυτός που ξέρουμε. Γιατί και όμως θα μπορούσε το παιχνίδι να τελειώσει με νίκη του Παναθηναϊκού και ο ΠΑΟΚ όντας τιμωρημένος να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Όπως και πήρε ένα στον Ολυμπιακό, έτσι. Βεβαίως, δεν πήγε. Ανάξια και με 10 παίκτες. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν, αν ο Περέιρα δεν πάει στα γήπεδα και δεν ξέρει τι γίνεται, άρα αυτός που ξέρει τι γίνεται και μαγειρεύει με ή χωρίς εισαγωγικά, με την καλή ή την κακή έννοια της λέξης, είναι ο Τριτσόνης. Ο επόμενος που είναι μαζί του είναι ο Σταύρος, ναι. Δεν μπορώ να ξέρω όμως αν... Δεν μπορώ να ξέρω ποιος κάνει τους ορισμούς. Αν τους κάνει ο Σταύρος ή τους ορίζει ο κ. Περέιρα και τους δίνει προς τα έξω. Δεν είμαι εκεί κοντά, δεν έχω εικόνα. Το ξέρω. Απλά τι γίνεται. Επειδή φαντάζομαι ότι εσείς έχετε καλύτερη πληροφόρηση, τι τελικά συμβαίνει εκεί στην ΚΕΔ? Τι ακριβώς γίνεται, δηλαδή? Κοίταξε, δεν θα πρέπει να... Ναι. Τι συμβαίνει? Καταρχάς δεν έχουν καμιά δουλειά οι ξένοι αρχιδιαιτές να είναι στην Ελλάδα. Καλά, υπάρχουν άξια παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν, ξέρουν και τους διαιτητές, ξέρουν και το... Στα άξια παιδιά τους κάψανε το σπίτια, τους κάψανε τα σπίτια, τους απειλούσαν κάτω από τα σπίτια τους άλλους κτλ. Ναι, αλλά και αυτό, αν αυτό υπάρχει ικανοποίηση με τον έχουμε... Τώρα ήρθε και ένας καινούριος, ο οποίος δεν ξέρω και τους Ισπανός είναι, λένε. Δεν ξέρω. Ούτε ξέρουμε. Μέχρι αυτός τι ήρθε να κάνει τώρα? Τις 4 αγωνιστικές που μείνανε. Για εγώ μάλλον για να πάρει κάποιους μισθούς, δεν είσαι για άλλο λόγο. Τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ από αυτού? Να πάμε δηλαδή λίγο στην ουσία. Αν μπορεί και τι μπορεί. Κοίταξε, εκείνος που μπορεί να κάνει είναι η ΕΠΟ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μεταφέρει κάποιους προβληματισμούς στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία από εκεί που και μετά μπορεί να δει τι μπορεί να κάνει. Μάλιστα. Ναι, αυτό μπορεί να κάνει. Να βγαίνουμε και να φωνάζουμε και να κάνουμε. Δεν έχει κατάλαβα. Θέλω να φωνάξει κανένας. Λέω ότι πήγε ο Μελισσανίδης. Αυτά που γίνανε αυτό το διάστημα. Γιατί, και να σου πω και κάτι ξεκάθαρα, δηλαδή δεν καταλάβω, μας υπηλήσανε με Brexit. Brexit, λόγο, η διαιτησία δικιά τους δεν είναι, της UEFA δεν είναι. Είναι.
Οι αστικοί δικαστές είναι τακτικοί δικαστές. Τακτικοί. Δηλαδή, ποια ΕΠΟ φταίει για όλο αυτό το μπάχαλο που έχει γίνει. Και να βγάλουν απειλές με Brexit. Μάλιστα. Για να ρωτήσω κάτι. Άμα θέλει να κάνεις Brexit, πρέπει να κάνεις Brexit τον ίδιο τον εαυτό σου, γιατί εσύ δεν είχες αυτή τη στιγμή. Κάντο, αφού έχεις βάλει επίτροπο. Ο επίτροπος εισηγείται Brexit. Άρα εσύ ρε επίτροπε πρώτα απ' όλα, είσαι μπαγλαμάς. Για να τρελαθώ τώρα. Έχει βάλει η FIFA επίτροπο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αυτός λέει Brexit. Άρα δεν λειτουργείς εσύ, αφού εσύ είσαι ο επίτροπος. Ή άσε μας να λειτουργήσουμε μόνοι μας, να μας κρίνεις. Ούτε μας αφήνετε να δουλέψουμε, αλλά μας κρίνετε ανίκανους. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό είπα και εγώ προηγουμένως. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ο Ισπανός, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, πήγε φυλακή για κάποιο λόγο. Εκεί γιατί δεν στείλανε διοίκουσα επιτροπή. Ναι. Η Σκεντρεμπέου τιμωρήθηκε με 400 χρόνια αποκλεισμό. Brexit δεν υπήρξε γκρεαλβανίτη. Στην Κύπρο έχουν γίνει όργια. Δεν είδα κάποιος να μιλάει και εκεί για έξοδο. Για απόρριψη. Στην Ελλάδα λοιπόν, γιατί μιλάμε για Brexit, το οποίο δεν ξέρω. Δηλαδή είναι τόσο στημένη. Γι' αυτό ξεκίνησα από το ψεύτικο θέμα Θάνου. Λοιπόν, έπαιξε γραμμή να τον ξαναπάρουμε τον κύριο Τεβεκέλη. Για να καταλάβετε, φίλες και φίλοι όλοι, τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό που λέμε ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει! Μας κοροϊδεύουν, μας κουνάει το χέρι FIFA με το δάχτυλο να αποβληθεί, λέει το Ελλάδα. Ας αποβληθεί. Χίλιες φορές να αποβληθεί να τελειώσουμε. Δεν κατάλαβα. Να παίζουμε για να παίρνει ο Μελισανίδης το πρωτάθλημα. Να του το κάνει δώρο, να του το κάνουν δώρο οι Κομίνιδες, οι Αρετόπουλοι, οι Ποντίκηδες, οι Μάνταλοι και ο Βασιλιάδης με τους αθλητικούς δικαστές, τον Κοντονή και τον Φλαμπουράρη. Τρέχει 1000 χρόνια Brexit. 1000 χρόνια Brexit. Αν είναι να συνεχίσουμε να ζούμε υπ' αυτή την σκλαβιά, 1000 χρόνια Brexit. Πάρτε αυγό και κούρευτο δηλαδή. Τι Brexit. 1000 φορές. Λοιπόν, για να δούμε αν μπορούμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον κύριο Τεβεκέλη για να ολοκληρώσουμε τα όσα συζητούσαμε νωρίτερα. Ίδιες απόψεις έχουμε πάνω κάτω. ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα παρά να μεταφέρει στην ΕΠΟ την... να μεταφέρει, φαντάζομαι ότι το έχει κάνει ήδη, να μεταφέρει την αγανάκτησή του σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν. Την κλοπή δηλαδή ενός ολόκληρου πρωταθλήματος το οποίο δορίζεται στην ΑΕΚ του Μελισανίδη, ο οποίος μίλησε για ο άνθρωπος που θα έπινε για τον Κύρκο με το Κασκόλ, μίλησε για δίχτυ κομμωτηρίου. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τεβεκέλη. Αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος είναι αν υπάρχουν ευθύνες στην ΕΠΟ και στον κύριο Γραμμένο για την ΚΕΔ συγκεκριμένα. Κοίταξε, η ΚΕΔ αυτή τη στιγμή την έχει επιβάλει η UEFA. Ωραία. Η FIFA και η UEFA. Δεν έχει καμία ευθύνη αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος και η ελληνική μοσπονδία. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παρακολουθεί. Και αν κάτι δεν της αρέσει θα το μεταβάσει στην UEFA. Αλλά δεν νομίζω να έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αλλάξει πράγματα και καταστάσεις. Μήπως τότε θα έπρεπε να κάνει κάτι πιο δυναμικό. Δηλαδή να πάψει να ανέχεται το διορισμό ανθρώπων οι οποίοι έχουν με τις αποφάσεις τους. Λέω, αυτή τη στιγμή ο Τριτσόνης, ο Περέιρα και όποιοι άλλοι είναι στην ΚΕΔΟ, ο Κουκουλάκης νομίζω είναι εκτός πλέον, σωστά. Ο Κουκουλάκης είναι υπεύθυνος πλέον για το ΒΑΡ. Είναι υπεύθυνος για το ΒΑΡ. Ο λοιπόν, κύριος Καλύβας είναι υπεύθυνος για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Πολύ ωραία. Για μην λέμε μόνο τα στραβά, να πούμε και τα καλά, ότι το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής κύλησε πάρα πολύ καλά. Ναι, το δέχομαι. Δεν το ξέρω, δεν το παρακολουθώ. Δεν έχω εικόνα και δεν. Και έχω μια εικόνα. Εντάξει, σαφώς το παρακολουθείτε. Λοιπόν, λέω λοιπόν. Μήπως θα έπρεπε η ΕΠΟ να γίνει πιο σκληρή σε σχέση με τη FIFA, ότι παιδιά απέτυχε αυτό που μας ορίσατε εδώ. Υπάρχει αλλίωση αποτελεσμάτων και αλλίωση ουσιαστικά της ομάδας, αλλίωση του βαθμολογικού πίνακα. Το θέμα είναι, Κώστα, αυτοί που μας σου στείλανε, για ποιο λόγο μας σου στείλανε και για ποιο λόγο είναι εδώ. Εκείνο θέλει να ψάξουμε. Γιατί αν το στείλανε πράγματι να φτιάξουν ποδόσφαιρο ή να βοηθήσουν, δεν το να φτιάξουμε ποδόσφαιρο, ακριβώς. Οπότε να λέμε, για να λέμε, το στείλανε για άλλο λόγο, για κάποια ομάδα που φώναζε συνέχεια, η οποία πανηγύριζε με το που άλλαξε ο Κουκουλάκης. Επιτέλους φεύγει, έγραφαν.
τι τους έκανε δεν μπορώ να καταλάβω. Που αν εκείνη την ομάδα την έλεγε η ίδια η ΚΕΔ ποιον διαιτητή θέλετε να σας ορίσουμε, θα έλεγαν ναι, δεν ξέρουμε ή δεν θέλουμε. Γιατί ο κάθε ορισμός που γινόταν, όποιος ορισμός και να γίνει. Εδώ φτάσαμε σημείο να διαμαρτύρονται και για τον Ευαγγέλο όταν τους ορίστηκε μετά το μάτς με τον Πανιόνιο που τους είχε παίξει εκείνο το περιβόητο. Και όταν μπήκε ο Ευαγγέλο, κρίνουν ότι ήταν πονηρός ορισμός. Δεν βγαίνει άκρη. Δεν βγαίνει άκρη. Γι' αυτό και λέω ότι. Όπως είχε πει και ο Άγγελος κάποτε, θα κάνουμε ομάδα να νικούμε και, τους κακούς διαιτητές και κέρδο. Ναι, εσείς πρέπει να κάνετε ομάδα να κερδίσει και τους δικαστές. Καλά είπε ο Πέλκας. Είναι και αυτό. Είναι και σωστά. Πολύ σωστά το έδειξε ο Δημήτρης. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι ότι θα πρέπει, θεωρώ, να υπάρχει πιο δυναμική αντίδραση. Να το εξηγήσω. Από τον ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ και από την ΕΠΟ στο βαθμό που της επιτρέπεται στην ΚΕΔ της FIFA. Διότι αυτός ο τρόπος. Ότι ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός, ότι είναι δυνατόν να το κάνει και δυναμικά το κάνει προς την ΕΠΟ. Τώρα από εκεί και μετά το να κάτσουμε να βγαίνει προς τα έξω το τι. Όχι. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό και δεν χρειάζεται και τόσο μεγάλη δημοσιότητα. Δεν είναι απαραίτητο. Να ρωτήσω κάτι. Στο τέλος της χρονιάς, της φετινής, φαντάζομαι, εγώ αν ήμουν πρόεδρος στην ΚΕΔ, θα έκανα έναν απολογισμό. Δηλαδή, θα φώναζα, θα έλεγα, με τους συνεργάτες μου. Ελάτε εδώ. Π.χ. Κομίνης. Τι έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Αρετόπουλος, αυτό και αυτό. Κομίνης και Αρετόπουλος πρέπει να φύγουν μόνο και μόνο γιατί φέρανε την UEFA ξανά, τον παβούλα της UEFA ξανά στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να συζητάνε, να τους βάλουν καν σε κατάσταση αυτούς για να συζητήσουν. Αυτοί οι δύο πρέπει να φύγουν μόνο και μόνο για το πρόβλημα που δημιούργησαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτοί αποτελούν παρελθόν κατά την εκτίμησή μου. Αλλά λέω, ποιος θα κρίνει τους διαιτητές εν ώψη της νέας περίοδου, ο τουρίστας. Ο κύριος Φεραίρα. Καλά, εντάξει. Okay. Τον κύριο Μαρίν, τον κύριο τον Ισπανό που έχει έρθει τώρα. Μάλιστα. Πιστεύω ότι θα δεχτούν και τις απόψεις των άλλων μελών, έτσι. Ας πάρουν και τον μπουφετζή της ΕΠΟ εκεί στη Συγκρού. Έχουν εκεί ηλικίο να πάρουν και τον μπουφετζή μαζί να κάνουν όλοι μαζί να κρίνουν. Δηλαδή τρέλα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, δικαιώνονται στο τέλος όσοι λένε ότι τελικά το κουμάντο γίνεται από μακριά και έχει και ελληνικό ονοματεπώνυμο υπεύθυνος. Ναι. Άκουσα και τον κύριο Μπέοπο, το όνομά της δικαιώλας. Τον κύριο Θεοδωρίδη, βεβαίως. Ναι, τον κύριο Θεοδωρίδη. Ναι. Φτάσαμε στο σημείο δηλαδή να είναι όλα τόσο ορατά. Να σου πω κάτι. Τόσα χρόνια ο κύριος Θεοδωρίδης πού ήταν? Στην ΕΠΟ. Που γινόταν τα εγκλήματα, που ήταν στην UEFA. Από την ΕΠΟ. Τα εγκλήματα, τα συνεχόμενα. Ναι. Γιατί δεν έστειλε ξένο αρχιδίτη εδώ πέρα? Μάλιστα. Γιατί δεν έκανε αυτό που έκανε τώρα με αυτή τη διοίκηση του Βαγγέλη του Γραμμένου? Τον οποίο δεν τον αφήσαν να διοικήσει και να τον πούνε διοίκηση να δούμε αν είσαι καλός, θα σε αφήσουμε. Αν δεν είσαι καλός, θα σε πάρουμε πόδια. Μα γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως και θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να δυναμώσει τη φωνή του, απαιτώντας να δυναμώσει η ΕΠΟ τη φωνή της έναντι της UEFA και της FIFA. Ή ελάτε να κάνετε πρωτάθλημα εσείς, να πάμε εμείς στο σπίτι μέσα να σας παρακολουθούμε και να σας κρίνουμε. Αυτή είναι η τέτοια. Ας έρθει ο κύριος Θεοδωρίδης να γίνει επίτροπος να παρακολουθεί τις εξελίξεις εδώ. Να ορίζει και διαιτητές, γιατί όχι. Να ορίζει και διαιτητές. Κύριε Δεβεκέλη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς, καλή ανάσταση με υγεία. Επίσης, υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Αυτά, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς συμβαίνει όταν ακούτε κάποια πράγματα να λέγονται με τόσο μεγάλη ευκολία. Η αγανάκτηση είναι μεγάλη. Ο Περέιρα, πού να τη νιώσει και γιατί δεν τον ενδιαφέρει? Περέιρα, κοιτάξτε πώς θα φύγει τώρα διακοπές, σου λέει, στην Ελλάδα, θα πάμε στην Πορτογαλία. Ο Τριτσόνης είναι στην αφάνεια μέχρι τώρα, δεν είχε έρθει στην επιφάνεια. Θα έρθει όμως. Γιατί έχει τεράστια ευθύνη ο Μίστερ Τριτσόνης για όσα συμβαίνουν στην ελληνική διαιτησία και κατ' επέκταση στο ποδόσφαιρο. Την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, σε αυτό το χάρτινο, λερωμένο, ψεύτικο πρωτάθλημα, εκτός από τους διαιτητές και τους δικαστές, της το χαρίζει το Φλαμπουράρι και τον Κοντονή, της το χαρίζει και ο Τριτσόνης. Σωστά. Έχει μείνει στην αφάνεια ο κύριος Τριτσόνης.
Δεν βγήκε στην πρώτη γραμμή. Περέιρα. Ποιος Περέιρα, δεν υπάρχει Περέιρα. Ποιος κάνει τους ορισμούς. Ο Περέιρα έβαλε το Θάνο, κύριε Τριτσόνη, στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ο Περέιρα αποφάσισε, κύριε Τριτσόνη, να μην είναι διεθνής ο ένας από τους δύο βοηθούς στην Τουμπά. Αναπάντητα τα ερωτήματα, αναπάντητες κλήσεις παντού. Λοιπόν, αυτά. Να δούμε δύο πράγματα από την... ναι, έχει όφη Άρης σήμερα, μεγάλο παιχνίδι, στο Ηράκλειο. Ο πρώτος με το δεύτερο της βαθμολογίας, στη Football League. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι, για να ξεκινήσει και η μετάδοση, να ακουστούν διαφημιστικά μηνύματα και να ακουστεί η μετάδοση του αγώνα αυτού. Ένα το μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι της χρονιάς ίσως είναι, στο Γεντί Κουλέ. Στις 3 ξεκινά το παιχνίδι, όφη Άρης, πρώτος με το δεύτερο, για μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στην, έτσι κι αλλιώς, στην Super League. Από ρεπορτάζ δεν έχει κάτι ουσιαστικό, τα είπαμε και νωρίτερα Δημήτρης με τον Σταύρο. Εγώ να σας αφήσω κάπου εδώ. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Να ευχηθώ σε όλους, γιατί αύριο θα είναι λίγο διαφορετικό το πρόγραμμα και την Παρασκευή φυσικά είναι μεγάλη Παρασκευή. Καλή Ανάσταση, υγεία. Τις καλύτερες ευχές μου, οι καλύτερες ευχές μου να συνοδεύουν όλο τον κόσμο. Πάνω απ' όλα υγεία. Ψυχική ηρεμία και μετά όλα θα τα καταφέρουμε. Μπορούμε. Είμαστε δυνατός λαός, δυνατοί άνθρωποι. Έχουμε ζήσει πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια, αλλά το χαμόγελο, η αισιοδοξία και το φιλότιμο της ράτσας μας είναι το μεγάλο όπλα μας. Και με αυτά τα όπλα θα πορευτούμε για πολλά χρόνια και θα καταφέρουμε όσα δεν μπορεί εύκολα κάποιος έξω από τα σύνορα αυτής της χώρας να καταλάβει ότι μπορούμε να καταφέρουμε. Καλή Ανάσταση σε όλους με υγεία. Πρώτα Θεός, γιατί να είμαστε από την ερχόμενη Τρίτη εδώ, στις επάλξεις του Λίμπερο Φουλ Επίθεση. Γεια σας.